Θα γίνουν 2 διημερίδες στα πλαίσια του βασικού σχολείου που ξεκινάει και αυτό, αρχίζει να μένει στο Σάββατο το 10 Οκτωβρίου. Βασικό σχολείο γνώσεων για νέους εθελοντές διασώστες, ενεργούς πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο δυναμικό της ομάδας και να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους προς το κοινωνικό όφελος. Ένα σχολείο γνώσεων που μας δίνει τις δυνατότητες να μην γίνουμε εμείς οι ίδιοι θύματα, να μάθουμε να προστατευόμαστε, να προστατεύουμε τις οικογένειές μας και από εκεί και πέρα να συνδράμουμε σε κάθε κοινή ανάγκη που μας καλεί το κράτος στην ουσία, γιατί κινούμαστε από τα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, την γραμματεία πολιτικής προστασίας. Είμαστε ενταγμένοι σε αυτήν, μας κινητοποιεί σε κάθε έκτακτο περιστατικό, οπότε πρέπει να έχουμε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να πάρουμε μέρος σε αυτό με τον κατάλληλο εξοπλισμό μας. Για ποιες περιπτώσεις μιλάμε για φυσικών καταστροφών? Σεισμό, από το να στήσουμε έναν καταβλισμό μέχρι να κάνουμε τις κενώσεις γειτονιών, χωριών κτλ. Μέχρι να φτάσουμε σε συντρίμια με τυχόν εγκλωβισμένους στον απεγκλωβισμό τους ή μετά στην καταγραφή των ζημιών ώστε να βγουν τα σωστά στατιστικά και να επικαιροποιήσουμε το τι συνέβη, πόσο τραυματούς είχαμε κτλ. Δηλαδή είμαστε στο πριν, στην πρόληψη. Καλή ώρα για την ημερίδα που θα μιλήσουμε για το Σάββατο. Κατά την ώρα της καταστροφής, μετά το σεισμό, άμεσες ενέργειες για απεγκλωβισμό, για βοήθεια των συμπολιτών μας. Ίσως στήσιμο ενός καταβλισμού, αν χρειαστεί διενυκτέρευση, και μετέπειτα για την αποκατάσταση των ζημιών να βοηθήσουμε στους φορείς. Και φυσικά μέσα και οι πρώτες μετά βοήθειες. Έχουμε, φυσικά έχει τους απεγκλωβισμούς, οι πρώτες βοήθειες για τους τραυματισμούς κτλ. Μετά έχουμε τις περιπτώσεις πυρκαγιών. Είμαστε περιοχή η οποία το έχουμε νιώσει καλά. Δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αλλά αν δεν θυμόμαστε, σημαίνει δεν θα κάνουμε σωστή πρόληψη. Οπότε θα το ξαναζήσουμε. Όποιος ξεχνάει, ξαναζεί. Άρα πρέπει να προλαμβάνουμε, να εκπαιδευόμαστε, να έχουμε σωστή πρόληψη, σωστή αντιμετώπιση την ώρα, ώστε να μην επεκταθούν πολλοί ζημιές. Σεισμούς, πυρκαγιές, έχουμε τις πλημμύρες, τις έχουμε νιώσει και αυτές καλά ως δήμος, ως νομός, τις έχουμε δει σε διπλανούς μας, το ζούμε κάθε φορά που έρχεται το έντονο συνεχόμενο μαζικό νερό, είναι ο κίνδυνος, όσο σωστή προετοιμασία και να έχει γίνει, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος, άρα πάμε λίγο να τον μηδενίζουμε, να χαμηλώνουμε τα ποσοστά του, κάνοντας μια σωστή πρόληψη. Πώς θα κάνουμε πρόληψη? Αν έχουμε ενημερωθεί σωστά. Αν πρέπει να ξέρουμε ποιες ενέργειες πρέπει να έχουμε κάνει πριν, για να είμαστε έτοιμοι όταν συμβαίνει, ώστε να μηδενίσουμε λίγο τις πιθανότητες. Στα πλαίσια του βασικού σχολείου, λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, 5 με 9, εκπαιδευτές από την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να μας τρέξουν ένα πρόγραμμα που τρέχει σε 18 πόλεις στην Ελλάδα, μέσα σε αυτές λοιπόν και η Τρίπολη. Τι πρόγραμμα είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα με χορηγία της Παπαστράτος, το οποίο προσπαθεί να ενημερώσει κατάλληλα, να εκπαιδεύσει τους πολίτες για αυτά τα ακραία φαινόμενα, για τις φυσικές καταστροφές, πώς θα αντιδράσουμε, ποια θα είναι η πρόληψη που θα κάνουμε για να έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις και μία μικρή θεματολογία το Σάββατο με πρώτες βοήθειες σε τραυματισμούς σε καταστάσεις τέτοιες. Άρα θα είναι σε θεωρητικό στο πρώτο. Το Σάββατο είναι σε θεωρητικό. Την Κυριακή προχωράμε λίγο πιο επί του προσωπικού και ερχόμαστε για έκτακτες καταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μη αστικό περιβάλλον και θα μιλήσουμε προστασία από τους κεραυνούς, θα μιλήσουμε για το πώς στην Ήπεθρο θα αντιμετωπίσω μια έκτακτη ανάγκη, πώς θα προσανατολιστώ, πώς θα εκτιμήσω τον καιρό, διάφορα τέτοια. Το επόμενο Σαββατοκυριακό 19 και 20, πάλι Σάββατο απόγευμα, Κυριακή από το πρωί έως το απόγευμα, πρώτες βοήθειες, θεωρητικό και πρακτικό. Πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης, ελεύθερη συμμετοχή, δωρεάν συμμετοχή, χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση, να έρθει ο καθένας, ο κάθε ενεργός, ο κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης, να εκπαιδευτεί στο πώς θα αναγνωρίζει απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και θα επεμβαίνει σε αυτές. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, πνιγμονή, ξένο σώμα στον αεραγωγό, καθημερινά γεγονότα που μας φέρνουν δυσάρεστα συμβάντα. Η ανταλλακτική μορμονία είναι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, το Σάββατο το απόγευμα λοιπόν που ξεκινάμε την ημερίδα μας, ξεκινάμε με τις φυσικές καταστροφές. Είπαμε ότι οι 2 ημερίδες εντάσσονται στη βασική εκπαίδευση που θα έχουν τα νέα μέλη, που αυτή μετά θα συνεχιστεί μετά τις ημερίδες. Τα νέα μέλη λοιπόν καταληκτική ημερομηνία εγγραφής έχουν το Σάββατο 12 Οκτωβρίου. Μπορεί να έρθει ο καθένας, αρκεί να έχει όρεξη, να διαθέσει τον έστω ελάχιστο χρόνο που θα έχει προς το κοινωνικό όφελος. Και δεν χρειάζονται και ιδιαίτερα προσόντα.
Καθόλου. Ο καθένας θα δώσει εκεί που μπορεί και εκεί που θα έχει την κλίση. Οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι η ειρηνή διάσωση, το υγρό στοιχείο, πρώτες βοήθειες, τηλεπικοινωνίες, μαζικές καταστροφές. Ο καθένας κάτι από αυτά, φυσικά και οι ανθρωπιστικές αποστολές. Άρα ο καθένας βρίσκει την κλίση του, βρίσκει εκεί που του ταιριάζει καλύτερα. Και μετά τη βασική εκπαίδευσή του εφόλης της ύλης, που είναι στην ουσία στο πώς να μην γίνει ο ίδιος θύμα σε τέτοιες καταστάσεις, προχωράει σε πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση. Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν και κάτι ανάλογο σε παρόμοιες εκδηλώσεις και στο γειτονικό νομό, στη Λακωνία. Ακριβώς. Το βασικό σχολείο για τους νέους εθελοντές θα τρέξει ταυτόχρονα μαζί με το παράρτημα της Λακωνίας, τη Σπάρτη. Η εκπαίδευσή του θα είναι κοινή. Οπότε αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα που εμείς οργανώνουμε αυτές τις δράσεις στην πόλη μας, αντίστοιχα και η Σπάρτη, το παράρτημα της Λακωνίας θα το φιλοξενήσει στη Σπάρτη. Εκεί θα είναι στην κεντρική βιβλιοθήκη της Σπάρτης. Εμείς θα το φιλοξενήσουμε στο πνευματικό κέντρο. Ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες τρέχουν και οι δύο και στις δύο πόλεις. Οπότε ο κόσμος και της Λακωνίας και της Αρκαδίας μπορεί να ενημερωθεί σωστά, έχει την ευκαιρία, θα είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Οπότε ξαναλέμε πάλι τις ημερομηνίες για να τις κρατήσεις στη μνήμη του κόσμου. Και ώρα. Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο 5 με 9. Θα τρέξει το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με συνεργασία με τον Παπαστράτος. Φυσικές καταστροφές, μαθαίνω να προστατεύω εμένα, την οικογένειά μου, το σπίτι μου και πρώτες βοήθειες. 13 του μήνα προχωράμε πάλι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι το απόγευμά μας με προσωπική ασφάλεια σε μη αστικό περιβάλλον, ύπαιθρο, βουνό, θάλασσα, μακριά από τη βοήθεια. Και 19 και 20 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή πάλι, αντίστοιχα πάλι στο Πνευματικό Κέντρο για την Τρίπολη, πρώτες βοήθειες για όλους. Χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, ερχόμαστε και παίρνουμε γνώσεις για να αντιμετωπίσουμε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να μιλήσουμε, να ξεχάσουμε καθόλου το Δήμο Τρίπολης, που αν και νέος Δήμος, έχει αναλάβει πρόσφατα, ήταν κοντά μας να το στηρίξει, να μας φιλοξενήσει στο πνευματικό κέντρο και γενικότερα τον βρίσκουμε δίπλα μας, πραγματικά. Δηλαδή, όχι απλά ναι, θα σας βοηθήσω, ό,τι θέλετε πείτε μου, αλλά το βλέπουμε έμπρακτα τους πρώτους μήνες που έχουν έρθει όλα μαζεμένα, ότι ναι, τελικά έχουμε μία στήριξη. Ευελπιστούμε με τη βοήθεια να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα προς όφελος πάντα των πολιτών της Τρίπολης.